Γεια σας από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Το σημερινό μας θέμα, η επαναχύτευση σαπουνιού που έχει ήδη σκληρύνει ή ακόμα και οριμάσει. Γίνεται αυτό? Φυσικά και γίνεται. Αλλά είναι λύση ανάγκης γιατί παίρνει κάμποση ο ρίτσα. Το δε τελικό αποτέλεσμα δεν είναι και τόσο όμορφο. Τουλάχιστον μας γλιτώνει από μεγάλες καταστροφές, ακόμα και αν αυτές έγιναν πολύ καιρό πριν. Έστω λοιπόν ότι έχετε ένα σαπούνι που φτιάξατε πριν καιρό, στο οποίο σας ξέφυγε ένα υλικό στο ζύγισμα, λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω. Ή ότι έχετε ένα σαπούνι στο οποίο ξεχάσατε να βάλετε ένα από τα λάδια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή άρωμα. Ή ακόμη ότι έχετε ένα σαπούνι του οποίου το χρώμα δεν σας αρέσει και θέλετε να το αλλάξετε. Αυτό το τελευταίο ισχύει όταν θέλουμε να πάμε από ανοιχτόχρωμο σε σκουρόχρωμο και όχι αντίστροφα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε με την επαναχύτευση να διορθώσετε τα λάθη σας. Αυτή η μέθοδος γίνεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω συσκευές. Στον φούρνο, στο μικροκυμάτων, στο μάτι της κουζίνας, σε ηλεκτρική γάστρα. Για τις ανάγκες του βίντεο αυτού, επαναχύτευσα σαπούνι που είχα φτιάξει πέρσι το Μάρτιο. Με όλες τις μεθόδους, εκτός από των μικροκυμάτων, γιατί απλούστατα δεν έχω. Και αν δεν το καταλάβατε, να σας πω ότι και τις 3 φορές επαναχύτευσα το ίδιο σαπούνι. Ω ναι! Μπορείς να εφαρμόσεις αυτή τη μέθοδο ξανά και ξανά χωρίς να αλλοιώνεται το σαπούνι. Το πρώτο βήμα για την επαναχύτευση είναι να προετοιμάσεις το σαπούνι ώστε να λιώνει εύκολα. Απαραίτητο εργαλείο λοιπόν, ένα τρίφτης τυριού. Την πρώτη φορά που έκανα την επαναχύτευση, το έτριψα στις μεγάλες τρύπες. Θα χρησιμοποιούσα την ηλεκτρική γάστρα. Στην επαναχύτευση είναι απαραίτητη η προσθήκη υγρού ώστε να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία. Το πόσο υγρό χρειάζεται εξαρτάται από το πόσο παλιό είναι το σαπούνι. Δηλαδή, ένα σαπούνι που ξεκαλουπώθηκε μόλις έχει ακόμα όλο το νερό του και δεν χρειάζεται καθόλου προσθήκη υγρού. Σε ένα παλιό σαπούνι όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό ή οποιοδήποτε είδους γάλα, αγελαδινό, κατσικίσιο, αμυγδάλου κτλ. Κάνοντας έρευνα στο διαδίκτυο, είδα ότι κατά κανόνα προτείνουν 60 με 80 γραμμάρια υγρό ανά μισό κιλό τρίματα. Μοιάζει λίγο, αλλά τόσο μόνο φτάνει. Αντιμετωπίστε το σαν μια χωριάτικη σαλάτα που θέλετε να της βάλετε λάδι. 2-3 βόλτες από το υγρό που επιλέξατε είναι μια χαρά. Αν η επαναχύτευση γίνεται για να προσθέσετε λάδι ώστε να διορθώσετε κάποιο λάθος, τότε βάλτε και αυτό μαζί με το νερό ή το γάλα. Αν το υλικό που πρέπει να προσθέσετε είναι καυστική σόδα, τότε διαλύστε την πλήρως και με προσοχή στο νερό που είναι να βάλετε στα τρίματα. Για να προσθέσετε άρωμα ή κάποιο άλλο υλικό ευαίσθητο στην υψηλή θερμοκρασία, περιμένετε να το βάλετε στο τέλος. Στην ηλεκτρική γάστρα παίρνει καμιά ώρα μέχρι να αρχίσουν να λιώνουν τα τρίματα. Την πρώτη ώρα το έχουμε καπακωμένο και δεν το πειράζουμε για να ζεσταθεί καλά. Στη δική μου περίπτωση, στις 2 ώρες είχαν λιώσει τα τρίματα αρκετά, αλλά όχι εντελώς. Τελικά έφτασε τις 3 ώρες στη γάστρα και ακόμα δεν είχε λιώσει ικανοποιητικά. Αποφάσισα ότι δεν είχε νόημα να το ζεστάνω άλλο και έτσι το έβαλα στο καλούπι. Παρόλο που πίστευα ότι θα μοιάζει με κακάκια, το σαπούνι βγήκε πολύ πιο καλό από ό,τι φανταζόμουν. Είχε βέβαια εξασθενήσει πολύ το αρώμα του 3 ώρες που το είχα στη φωτιά. Δεν ανησυχούσα όμως, γιατί θα του έβαζα άρωμα στην τελευταία επαναχύτευση. Για την δεύτερη επαναχύτευση έτριψα το σαπούνι στο ψηλό και το έβαλα σε πυρέξ σε προθερμασμένο φούρνο στους 120 βαθμούς Κελσίου. Επειδή διαπίστωσα ότι ήταν μαλακό καθώς το έτριβα, δεν πρόσθεσα καθόλου υγρό. Προφανώς είχα βάλει παραπάνω γάλα από όσο χρειαζόταν στην πρώτη επαναχύτευση. Να λοιπόν ένα δείγμα για το αν χρειάζεται να προσθέσετε υγρό ή όχι. Το πόσο μαλακό είναι το σαπούνι που θέλετε να επαναχυτεύσετε. Και εδώ το άφησα ήσυχο την πρώτη ώρα. Μετά από μία ώρα λοιπόν είχε λιώσει καλά το κάτω μέρος, αλλά επάνω τα τρίματα ήταν ατόφια. Το ανακάτεψα να πάνε τα ατόφια κάτω και τελικά στις 2 ώρες είχε λιώσει ικανοποιητικά. Σχεδόν δεν έβλεπες τρίματα. Το έβαλα στο καλούπι και το άφησα να κρυώσει. Στην τρίτη επαναχύτευση έπαθα αυτό που έπαθα και την πρώτη. Έφαγα τα δάχτυλά μου στον τρίφτη. Να ένα από τα εκνευριστικά μειονεκτήματα της επαναχύτευσης. Τα τρίματα θα τα έβαζα σε σακούλα ψησίματος και μετά σε κατσαρόλα που σιγοβράζει. Η σακούλα ψησίματος είναι πλαστική, αλλά αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες. Αντί για σακούλα, μπορείτε κάλλιστα να το κάνετε σε μπεν μαρί. Θα είναι σαν να το κάνατε με ηλεκτρική γάστρα. Επαναχύτευση μπορούμε να κάνουμε και κατευθείαν στην κατσαρόλα, αλλά θέλει συχνό ανακάτεμα για να μην αρπάξει το σαπούνι. Επειδή δεν είχα το χρόνο να κάτσω από πάνω, προτίμησα τη σακούλα. Ζύγισα τη σακούλα μόνη της και μαζί με τα τρίματα. Έπειτα αφαίρεσα το βάρος της σακούλας για να δω πόσα γραμμάρια τρίματα έχω. Αυτό το έκανα για να υπολογίσω το άρωμα.
Επίσης, ήθελα σε αυτή την επαναχύτευση να προσθέσω και γαλακτικό νάτριο, γιατί υποτίθεται ότι βελτιώνει την υφή του σαπουνιού ώστε να μην μοιάζει τόσο χοντροκομμένο. Την πρώτη ώρα δεν είχε λιώσει ικανοποιητικά. Το έβγαλα από τη σακούλα και άρχισα να το ζουλάω ώστε να αναμειχθούν τα λιωμένα με τα στέρεα και μετά πάλι στην κατσαρόλα. Στις 2,5 ώρες είχε λιώσει ικανοποιητικά εκτός από ένα κομμάτι που παρέμενε σκληρό. Το έκανα αρκετά πλακουτσό ώστε να ζεσταίνεται καλύτερα. Στις 3 ώρες θεώρησα ότι ήταν έτοιμο, οπότε προχώρησα στην ανάμιξη του αρώματος και του γαλακτικού νατρίου. Η αναλογία που εφήρμοσα ήταν 10 γραμμάρια άρωμα και 5 γραμμάρια γαλακτικό νάτριο ανά μισό κιλό τρίματα. Θέλει μπόλικο ζούλιγμα ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έγινε καλή ανάμιξη. Αυτή τη φορά επέλεξα να το βάλω σε καλούπι καρβέλι, ελπίζοντας σε μία πιο όμαλη εμφάνιση. Εν τέλει, η εμφάνιση ήταν πολύ πιο όμορφη, αλλά επειδή καθυστέρησα με το κόψιμο της σακούλας, οι στρώσεις δεν κόλλησαν καλά μεταξύ τους. Τα 3 από τα 4 σαπούνια έσπασαν στη μέση κατά το κόψιμο. Καθώς βλέπουμε φωτογραφίες από τα αποτελέσματα των 3 επαναχυτεύσεων, να σας πω ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Μπορεί να χρησιμοποιούμε την διαδικασία της θερμής μεθόδου, αλλά η επαναχύτευση δεν φτιάχνει σαπούνι από την αρχή όπως η θερμή μέθοδος. Συνεπώς, αν προσθέσουμε επιπλέον λάδι, όχι για να διορθώσουμε κάποιο λάθος υπολογισμό, αλλά έτσι επειδή θα μας άρεσε να έχει και λίγο αποδάφτο μέσα, αυτό το επιπλέον λάδι θα είναι υπερλίπανση με όλα τα κακά που αυτή μπορεί να έχει. Δηλαδή, λιγότερος αφρισμός, μεγαλύτερος κίνδυνος για τάγκισμα, μαλακό σαπούνι κτλ. Για τον ίδιο όμως λόγο, δηλαδή το ότι δουλεύουμε με σαπούνι του οποίου η σαπονοποίηση έχει ολοκληρωθεί, με την επαναχύτευση μπορούμε να ενσωματώσουμε υλικά που σε φρέσκια σαπουνόμαζα θα αποχρωματίζονταν λόγω της καυστικής σόδας. Όπως για παράδειγμα αποξηραμένα λουλούδια ή καρπί. Επίσης, έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε αρώματα που επιταχύνουν το ίχνος. Αυτό άλλωστε έκανα στην τρίτη επαναχύτευση. Έβαλα ένα άρωμα που μου αρέσει πολύ, αλλά σε σαπούνι ψυχρής μεθόδου δεν μπορώ με τίποτα να χρησιμοποιήσω, γιατί κάνει τη σαπουνόμαζα μπετό. Το ανακάτεμα των επιπλέον υλικών μπορεί να γίνει με τη σπάτουλα, βοηθάει όμως πολύ περισσότερο αν το κάνετε με μίξερ. Όχι τώρα από το blender, γιατί δεν μπορεί να κάνει ανάμιξη με τόσο πηχτό υλικό. Το καλό της μεθόδου με τη σακούλα είναι ότι γίνεται πολύ καλό ανακάτεμα χωρίς εργαλεία. Η δε πίεση που ασκούν τα δάχτυλα βελτιώνει σημαντικά την υφή του σαπουνιού. Κάτι που το μίξερ και η σπάτουλα δεν μπορούν να πετύχουν. Ένα επαναχυτευμένο σαπούνι μπορεί να ξεκαλουποθεί πιο γρήγορα, δηλαδή αμέσως μόλις κρυώσει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και πιο γρήγορα από ένα σαπούνι ψυχρής μεθόδου. Το πόσο γρήγορα εξαρτάται από το πόσο υγρό προσθέσαμε. Δηλαδή, και την αμέσως επόμενη μέρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αν διαπιστώσουμε όμως ότι είναι ακόμα μαλακό, τότε καλό θα ήταν να το αφήσουμε να οριμάσει για καμιά εβδομάδα. Το άλλο καλό με την επαναχύτευση είναι ότι απαιτεί λιγότερη ποσότητα αρώματος ή εθέριων ελαίων από ό,τι αν φτιάχναμε σαπούνι από την αρχή. Και τέλος, η επαναχύτευση, εφόσον δεν περιλαμβάνει την προσθήκη καυστικής σόδας, είναι ασφαλής ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά. Θα μπορούσατε δηλαδή να φτιάξετε ένα σαπούνι χωρίς χρώμα και άρωμα, να το αφήσετε να οριμάσει και μια μέρα να καθίσετε με τα παιδιά σας, να περάσετε ευχάριστα, λιώνοντας, χρωματίζοντας, αρωματίζοντας και στολίζοντας ένα σαπούνι μαζί. Άσε που το να ζουλάς αυτό το σκλιάτς μέσα στο σαπούνι ή τη σακούλα έχει πάρα πολύ πλάκα. Τελικά, ποια μέθοδος μου άρεσε περισσότερο? Καμία. Πολύς μπελάς από το τρίψιμο μέχρι την αναμονή, άσε που άφησα και το δέρμα μου 2 φορές τον τρίφτη. Αναγνωρίζω όμως την αξία της μεθόδου ως σωστικό εργαλείο. Σε αυτή την περίπτωση είμαι μεταξύ της μεθόδου στο φούρνο και αυτής με τη σακούλα. Μάλιστα θα πήγαινε ένα βήμα παραπέρα και θα έλεγα ότι αν χρειαστεί να το ξανακάνω, θα κάνω έναν συνδυασμό φούρνου με σακούλα. Στον φούρνο έγινε πιο γρήγορα από τις άλλες μεθόδους γιατί χρειάστηκα μόνο 2 ώρες, ενώ στις άλλες 2 μου πήρε 3. Η σακούλα πάλι μου έδωσε σαπούνι με πιο ομαλή εμφάνιση. Ίσως να συνέβαλε και το γαλακτικό νάτριο. Ένιωθα πάντως πως είχα μεγαλύτερο έλεγχο στο τελικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν γίνεται η επαναχύτευση. Εσείς ποια μέθοδο χρησιμοποιείτε? Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.